ποδοσφαίρου, αλλά και τη UEFA. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Παύλο, τόσο και την Καρολίνα, γιατί αποδέχτηκαν να είναι οι ambassadors μας για το Euro που θα έχουμε φέτος. Είναι τιμή που τους έχουμε μαζί μας. Η επιλογή της Καρολίνας και του Παύλου ήταν ο πρωταθλητισμός. Και ο πρωταθλητισμός θέλει μόχθο, θέλει ώρες, θέλει στερήσεις, και οι δύο αθλητές μας, ο καθένας στον τομέα τους, κατάφεραν να φτάσουν στο ψηλότερο επίπεδο. Ο Καρολίνα και ο Παύλος είναι το ότι καλύτερο έχουμε να παρουσιάσουμε σε πρότυπο. Η νεολαία μας σήμερα πρέπει να έχει τα σωστά ενδάλματα, τους σωστούς ανθρώπους και να μπουν σε μια σωστή πορεία. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που επιλέχθηκα να είμαι πρέσβυρα του Euro 17, μια τεράστια διοργάνωση που θα διεξαχθεί στην Κύπρο μας, και πραγματικά είναι μεγάλη τιμή που είμαι και εγώ σήμερα εδώ, που θα συμβάλλω όσο μπορώ με την παρουσία μου σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Και όπως είπε και ο πρόεδρος, ο αθλητισμός είναι για να ενώνει, και θέλουμε και εμείς να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα μέσα από την δική μας πορεία, και εγώ και ο Παύλος, ότι η προσπάθεια και ο καθημερινός αγώνας και όποιες θυσίες χρειάζονται είναι ο μόνος δρόμος για να οδηγηθείς στην επιτυχία, στην κορυφή και γενικότερα να κατακτήσεις τα όνειρά σου. Εύχομαι στην Κύπρο μας και στην ομάδα μας να έχει μια πολύ καλή πορεία σε αυτήν τη διοργάνωση, και το σημαντικό είναι να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους, και αυτό είναι επιτυχία. Σίγουρα είναι ιδιαίτερη χαρά, ικανοποίηση, ευτυχία που έχουμε επιλεγεί αυτό τον σκοπό, και να βοηθήσουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο τα μικρά μας παιδιά, τους νέους μας, να ονειρευτούν ψηλά, να μην τα βάζουν κάτω. Όπως είπε και η Καρολίνα, η διαδρομή είναι μοναδική. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, κόπος, επιμονή, σωστούς ανθρώπους γύρω σου και πάνω απ' όλα πίστη. Και να στοχεύεις ψηλά, να μην φοβηθείς. Θα είναι πρώτη φορά που η εθνική μας U17 θα λάβει μέρος σε αυτήν τη διοργάνωση. Μπορεί αυτό το πράγμα να φοβίζει κάποιους από τους νεαρούς μας. Αυτό θα τους πω, ότι και εγώ και η Καρολίνα είμαστε οι πρώτοι Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες του νησιού μας, και αυτό έγινε γιατί είχαμε πίστη στον εαυτό μας. Πιστεύαμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να αλλοποιηθεί, άρα δεν υπάρχει λόγος να έχουμε φόβο, παρά όμως να έχουμε δίψα για επιτυχίες και να δίνουμε τον καλύτερο μας αυτό και να τον υπερβαίνουμε.